Ναι, ρε, σου λέω, σε αυτή την παραλία έχει τρούπες, μανιτάρια, ναι. Μπορεί να βρει. Τι. Άντε, ρε, εγώ. Δεν ξέρω τι λέω, να ορίστε, είμαι σίγουρος ότι άμα ψάξω εδώ πέρα. Κάτι θα βρω. Τι στα δάση, μωρέ, τι βλακίες είναι αυτές, σιγά. Ναι. Ότι θέλει σκυλιά και καλά για να την ψάξει. Πω, καλά. Δεν έχω ακούσει μεγαλύτερες μπαρούφες. Να, εγώ είμαι σίγουρος ότι θα βρω κάτι. Να το. Σου στέλνω τώρα φωτογραφία. Messenger. Για να πιστείς, άπιστε, άπιστε Θωμά. Γεια χαρά! Είναι άλλο ένα παραλιακό snack review από το Racksnack. Είμαι ο Sneak. Δοκιμάζω πράγματα κάθε φορά που δεν τα έχω δοκιμάσει ποτέ και μαζί μου και εσείς μαθαίνετε τις καινούργιες γεύσεις, καινούργια πράγματα. Πάλι στη Μεσσηνία σήμερα. Άλλη παραλία. Σε σχέση με αυτή που έχετε δει, βλέπετε πολύ καθαρά νερά, έτσι αβαθή. Είμαστε για να καταλάβετε στον κόλπο του Ναβαρίνη, το λεγόμενο που έγινε και η ομώνυμη ναυμαχία. Όσοι έτσι είσαστε φίλοι της ιστορίας, για να σας κάνω να προσανατολιστείτε, εδώ στο βάθος είναι απέναντί μας η πόλη της Πύλου, η σύγχρονη. Και εδώ βλέπετε αυτό στην πραγματικότητα που είναι απέναντι, είναι το νησάκι Σφακτηρία, δηλαδή χωρίζεται από τη θάλασσα. Βέβαια, μπορεί να περάσεις κολυμπώντας, σχεδόν περπατώντας απέναντι. Υπάρχει ένα μικρό στενό εκεί κάτω που βλέπετε την ομπρέλα. Αλλά τέλος πάντων, ορίστε τα μάθατε και τα ταξιδιωτικά σας. Είπαμε, τρέμε ευτύχη μπλέτσα, έρχομαι. Λοιπόν, τι έχουμε όμως σήμερα. Να στερεώσουμε την κάμερα σε ένα ωραίο πλάνο για να πάμε στο σημερινό μας το snack, το οποίο βέβαια έχετε δει. Συγχωρέστε με για αυτό τώρα, έχω γίνει λίγο πονοκέφαλος. Το οποίο το έχετε δει ήδη, κάναμε εντάξει μια σχετική εισαγωγή και μια πλάκα για το πώς βρίσκουμε τρούφα και γι' αυτό λοιπόν έχουμε τα πατατάκια τώρες εδώ και λίγο πιο μακριά, αυτό είναι τα πατατάκια τώρες, τα οποία είναι η γνωστή μάρκα, εκείνη που είχαμε φάει και χαμόνι μπέρικο, και τώρα βλέπουμε τη γεύση μαύρη τρούφα, τρούφα νέγρα που μας λέει, είναι ισπανικά πατατάκια, προέρχονται από τη Βαρκελόνη. Πατάτας φρίτας, διαβάζω εδώ, premium, είναι δηλαδή premium πατατάκια, είναι λίγο αλμυρούτσικα με την έννοια ότι είναι ακριβά, αλλά την άλλη φορά μείναμε ικανοποιημένοι, ήταν το πρώτο δεκάρι του Racksnack, τα τώρες με χαμόνι μπέρικο τότε, εντάξει εγώ είμαι και biased βέβαια, μου αρέσει πάρα πολύ το χαμόνι μπέρικο, να κάνω λίγο έτσι γιατί νομίζω ότι το βλέπετε πολύ μαύρο και είναι σε ένα βαθμό. Τι άλλο να πω, είναι ωραία συσκευασία, είναι σκληρή. Τα πατατάκια γενικά είναι χρωτοκομμένα και μου αρέσει αυτό. Για την τρούφα να πω, γιατί έγινε μια μικρή αναφορά στην έναρξη του βίντεο, ότι είναι ένα πάρα πολύ σπάνιο μανιτάρι, το οποίο είναι πάρα πολύ γευστικό και συνήθως μας βοηθούν σκύλοι ανιχνευτές να τα βρούμε αυτά σε δάση κτλ. Δηλαδή το ξεθάβουν, δεν το τρώνε, γιατί είναι εκπαιδευμένοι και ειδοποιούν τον κυνηγό μανιταριών, μπορώ να το πω. Λοιπόν, τώρα Selecta Black Truffle. Γενικά είδα πριν λίγο πάνω στη συσκευασία ότι στα συστατικά τα οποία δεν τα έχει μόνο στα ισπανικά, ευτυχώς τα έχει και στα αγγλικά, ότι η μαύρη τρούφα, εντάξει, είναι λογικό ένα εκχύλισμα να υπάρχει και κάπως να χρησιμοποιείται. Είναι πάρα πολύ λίγο, αλλά νομίζω ότι επειδή έχει πάρα πολύ έντονη γεύση, θα το καταλαβαίνουμε και θα είναι μια χαρά. Λοιπόν, χωρίς καθυστέρηση και περιστροφές, ανοίγω αυτές τις συσκευασίες. Καλά, πανέξυπνος εδώ πέρα, έχει ένα γλωσσάκι για να ανοίγει, μας το λέει. Ωραία, εγώ το άνοιξα, αλλά ελληνικά. Αναστρέφοντας και λίγο τη δοκιμασία και βλέπουμε μέσα, βλέπουμε αυτό. Δηλαδή, πατατάκια, κίτρινα, χρυσαφένια. Θα μου πεις τι περιμένεις να δει μέσα ρε φίλε, ελέφαντες. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα το πλάνο είναι βάρκα γυαλό ή στραβώσουμε γυαλό σου ή στραβαρμενίζουμε και τώρα θα κάνω μια δοκιμή γουθουνική. Μυρίζω πάρα πολύ έντονη γεύση του μανιταριού. Να πω ότι αυτό το επεισόδιο το σημερινό είναι αφιερώμενο στον Γκάμπριελ Ντι Άλεξ, ο οποίος είναι και πολύ φίλος του μανιταριού. Γκάμπριελ, αυτό είναι για σένα. Και δοκιμάζω, παιδιά. Καταρχήν να βγάλω ένα έτσι να δούμε πως είναι. Ορίστε. Όχι και τόσο χοντροκομμένο αυτό, αλλά ωραίο χρυσαφένιο. Και δοκιμάζουμε. Πολύ φίνα γεύση, παιδιά. Λοιπόν, θα αλλάξω πλάνο. Θα κάτσουμε από εδώ, έτσι στον αμόλοφο.
Λοιπόν, όπως έλεγα, πάρα πολύ φίνα γεύση. Σου βγάζει κάτι το premium, όντως, σαν πατατάκι. Να, εδώ και ένα μεγαλύτερο. Κοιτάξτε, τεράστιο είναι αυτό, έτσι. Και καταλαβαίνεις την τρούφα, είναι πάρα πολύ έντονη αυτή η γεύση. Και νομίζω ότι αξίζει, δηλαδή. Ας έλεγα να το πάρετε, η τιμή μπορεί να είναι λίγο απαγορευτική. Το βρίσκει κανείς στο γνωστό σούπερ μάρκετ, το οποίο κάνουμε συνέχεια εδώ φορές, στο σούπερ μάρκετ Θανόπουλος. Εκεί τα βρίσκουμε αυτά τα περίεργα πράγματα. Αξίζει, παιδιά. Δηλαδή, είμαι πάρα πολύ κοντά στο να βάλω καλό βαθμό ξανά. Τα πατατάκια τώρα δεν έχουν απογοητεύσει μέχρι τώρα. Και νομίζω ότι θα του βάλω ένα ωραίο, θα το 9,5, τα αξίζει. Φυσικά και μ' αρέσει. Τι να πω. Τώρες φτιάχνεις τα καλύτερα πατατάκια, σε παραδέχομαι, υποκλίνομαι και θα πάρω και άλλες γεύσεις, υπάρχουν διάφορες, οπότε κάποια στιγμή, αν μας επιτρέψει το budget γιατί είναι πανάκριβα, θα πάρουμε κι άλλα. Λοιπόν, αυτά για την ώρα, είμαι σίγουρος ότι θα έχω πλάνα να σας δείξω κι άλλα και από τη θάλασσα μέσα, αλλά και εδώ πέρα εν αέρια τις παραλίες που έχουμε έρθει σήμερα, οπότε κάντε στο μεταξύ εσείς ένα like στο Facebook μας, το είπα σωστά. Κάντε ένα follow στο Instagram εδώ πέρα που το βλέπετε να πηγαίνω έρχεται. Και σε αυτό το κανάλι που είμαστε, αν δεν έχεις κάνει τώρα εγγραφή, τώρα αν δεν έχεις κάνει, να την κάνεις τώρα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή αν δεν είσαι subscriber να γίνεις, γιατί έρχονται και άλλα στην ακριβιού, γιατί έχουμε ωραίο πράγμα. Μην ξεχνάς το καμπανάκι για να σου έρχονται οι ειδοποιήσεις φυσικά. Τώρα, αν θα κάνεις like, dislike, θα το εκτιμούσα. Αν σ' αρέσει, πες μου και τη γνώμη σου από κάτω στα σχόλια. Αυτά. Περιμένω όπως πάντα και σχόλια και ενημερώσεις για το που είσαστε, τι κάνετε. Hashtag RackSnackGR στο Instagram, έτσι που θα μου δείχνετε φαγητά σας ή η μέρη που είσαστε αυτή τη στιγμή. Έτσι για να είμαστε μια μικρή κοινότητα, να τα λέμε και να σχολιάζουμε ο ένας τι κάνει ο άλλος. Λοιπόν, αφήνω λοιπόν τα τώρα κάτω και μέχρι το επόμενο snack review. Keep snacking!